Ξενοφώνας θα γεννήθηκε γύρω στο 430. Λέγεται ότι είχε λάβει μέρος στη μάχη της στο Δίλιο, λέγεται, αλλά αυτή η πληροφορία πρέπει να είναι λάθος, διότι θα ήταν μόνο 8 ετών τότε. Λοιπόν, είχε προλάβει τις διδασκαλίες του Σωκράτη, ο Ξενοφώντας, σε νεαρή ηλικία. Είχε συμμετέχει στις ομιλίες του. Ναι. Πρέπει να τις είχε αποστηθήσει ένα μεγάλο μέρος αυτό και τις είχε γράψει στα μνημονεύματά του 10-15 χρόνια αργότερα. Δηλαδή. Και θα είχε πάρει κάποιες σημειώσεις και τις συνέγραψε αργότερα, όταν είχε πάρει το χτύμα στη Σκυλούντα. 15-20 χρόνια αργότερα θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, ώστε ήταν, διότι είχε και παρόμοιους διαλόγους από τον Πλάτωνα. Λοιπόν, το Δίλιο πού ήταν? Το Δίλιο είναι σύνορα Αττικής και Βιωτίας. Μια μάχη που είχε γίνει, λένε πως ήταν και ο Ξενοφώντας, αλλά 8 χρόνια θα ήταν μόνο. Άρα η προφορία θα είναι λάθος. Μπορεί να ήταν πιο μεγάλη. Ναι, λάθος ήταν η προφορία. Λοιπόν, είχε να ακούσει τις ομιλίες του Σωκράτη. Ο Σωκράτης πέθανε, εκτελέστη ως γνωστόν, το 399. Ήθελα να πούμε σχετικά. Το 405 π.Χ. η Αθήνα είχε γίνει ναυμαχία στους Αίγους ποταμούς. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Αιγούς. Αιγούς ποταμούς, το 405, ναι. Αιγούς τι είναι? Κατσίκα, Αιγούς, Κατσίκα. Αιγούς ποταμή είναι, ένας ποταμός στη Χερσόνησο, στη Θράκη. Καλή πολύ. Καλή πολύ. Επικρατασία. Αθήνα δεν είναι Αιγούς ποταμή. Στη Χερσόνησο της Καλύπολης, Ελίσποντος, είχε γίνει μια ναυμαχία το 405. Μεταξύ των Αθηναίων και των Πελοποννησίων. Στην Αθηναίων και των Πελοποννησίων, ναι. Εκεί πέρα, ναι. Ποιες δουλειές ήταν. Εκεί ήταν στο Βυζάντιο, τα στενά του Ελισπόντου και του Βοσφόρου, ελέγχανε τα σύτερα, προχώντουσαν από Ουκρανία. Ήταν κάτι που έπεσε τρία ή όχι. Τι λέμε τώρα, 600 χρόνια μετά ίσως. Τρία πότε ήταν? Λέγεται πως ήταν το 1200, ίσως και πιο πριν. Ίσως και πιο πριν. Α, 1200 πρώτα. Λέγεται. Εικάζεται πως ήταν το 1200. Πολύ πιο παλιά, τέλος πάντων. Άλλοι λένε πιο πριν, άλλοι λένε πιο μετά. Λοιπόν, ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε ξεκινήσει το 405, είπες, έγινε η μάχη. Ναι, είναι η καθοριστική ναυμαχία. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε ξεκινήσει το 431 πρώτα. Το 413 π.Χ. οι Αθηναίοι είχαν ιτηθεί στη Σικελία. Όταν έγινε αυτό, θα νικούσαν τον πόλεμο οι Αθηναίοι, αν δεν έκαναν την ηλικιότητα να πάνε στη Σικελία. Θα παίρναν και την Κόρινθο και τη Σπάρτη και όλα θα τα καταλάβανα σιγά σιγά οι Αθηναίοι. Αλλά ο Κιμιάδης νομίζω τους πέρασε αυτός, δεν είναι. Ψευδοκατηγορήθηκε. Ψευδοκατηγορήθηκε. Ναι, τι. Τελευταίος ήταν ο Κιμιάδης. Τι. Όχι, είχε πάει στην αρχική ομάδα, αλλά τον έδιωξαν από εκεί, τέλος πάντων. Ο Νικιάδης τότε είχε πει να μην πάμε. Όχι, ήταν αυτός είναι ουσιαστικά που έκανε. Ο Νικίας είχε πει. Αλλά καλά το θυμάμαι. Ποιος? Ο Αλκιβιάδης ήταν που έβαλε το ψυχισμό να μην πάνε. Ο Νικίας δεν ήθελε να πάνε αρχικά. Ναι, αλλά ο Αλκιβιάδης μετά όταν πήγε. Κατηγορήθηκε για τα ερμηνεία στην Ελλάδα. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Λοιπόν, μετά την ήττα του των Αθηναίων στι Σιρακούσε, καλοκαίρι του 413. Που είχαν πάθει πανολεθρία οι Αθηναίοι, τους στείλανε στα λατομεία. Στα λατομεία της Σιρακούσα, το οποίο σώζονται και σήμερα. Τότε ο σατράπης της Ιωνίας Λιβύας. Συγγνώμη, το 405 ποιος νίκησε εκεί? Πάθη γίνανε. Οι Πελοποννήσιοι. Νίκησανε. Ναι, ναι. Ήταν η καθοριστική μάχη που, με την οποία τελείωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Και το 413. Νικήθηκαν οι Αθηναίοι στι Σιρακούσε. Εκεί νικήσαν οι Σπαρτιάτε. Όχι, είχαν στείλει κάποια στρατεύματα προ ενίσχυση. Ποιο νίκησε? Σιρακούσε βασικά. Αλλά είχαν στείλει ενισχύσει οι Πελοποννήσιοι. Ποιο ήταν? Εναντίον τη Αθήνα, με του Πελοποννήσιου. Είχαν στείλει οι Πελοποννήσιοι διάφορα στρατεύματα να ενισχύσουν. Λοιπόν, όχι. Όταν το 413 το καλοκαίρι νικήθηκαν οι Αθηναίοι, πάθανε πανορεφρία στι Σιρακούσε. Τότε οι Πέρσες άρχισαν να χρηματοδοτούν τους Σπαρτιάτες και τους Πελοποννήσιους για να καταστρέψουν την Αθήνα. Ο πρωτεργάτης αυτής της ενέργειας ήταν ο σατράπης
Σατράπης σημαίνει διοικητής, έτσι, μιας επαρχίας, ο της Αθέρνης και ο πρίγκιπας Κύρος. Αυτή είναι που δίνουν τα χρήματα. Οι Αθηναίοι νικούσανε μέχρι που λόγω προδοσίας, δωροδοκιών και τα χρήματα του, της Πεσίας, των χρυσάκων της Πεσίας, το 405 ιτηθήκανε με απάτη δηλαδή, με κόλπο, στους Αίγους ποταμούς. Τότε παραιτήθηκε η Αθήνα. Παραδόθηκε η Αθήνα αναγκαστικά. Πότε παραδόθηκε? Το 404, το επόμενο έτος. Την πολιορκήσαν. Την αποκλείσαν την Αθήνα με το στόλο. Ήταν πολύ πολυπλησιακό στόλο. Α, τότε έληξε ο παγκόσμιο. Ο δεύτερο πελοπονεσιακό πόλεμο. Ο δεύτερο έληξε το. Από το 431 έω το 404. Αλλά βασικά από το 405 ήδη. Απλά ακολούθησε μια πολιορκία. Το 404 ηγήθηκαν στο δεύτερο. Ναι, ο δεύτερο πελοπονεσιακό πόλεμο. Δεν μου λε, για θύμισε μου. Ναι. Ο πρώτος πότε είναι? Ο πρώτος έγινε το 460, ναι, έως τη συνθήκη που έγινε το 446. Και έληξε πάτα αυτός. Αυτό ουσιαστικά ανήκει στην Αθηναία, αλλά έγινε μια ανακοχή, μια... ο Α. Λοιπόν, ο πρωτεργάτης ήταν ο Λύσανδρος. Τη νίκη των Πελοποννησίων ήταν ο Λύσανδρος. Λοιπόν, στο δεύτερο. Στο δεύτερο, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, όταν τελείωσε ο πόλεμος, είχαν στείλει οι Αθηναίοι, οι Σπάρτη. Ο Λύσανδρος που ήταν βασιλιάς και στρατηγός, δεν συμμετείχε. Βασιλιάς δεν ήταν, αλλά πίσω από τα πράγματα έλεγχε αυτός. Στρατηγός ήταν. Ναι, στρατηγός, αλλά έλεγχε πίσω από τα πράγματα τα πάντα. Για τη σύγκληση των και του βασιλιάς, του έφορου. Λοιπόν, τότε. 402-403 είχαν στείλει, 403 συγκεκριμένα, στείλανε στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι η παγιά ονομασία της Κωνσταντινούπολης, όπως γνωρίζεις, έτσι. Είχαν στείλει εκεί επίτροπο και διοικητή, οι Σπατιάτες, τον Κλέαρχο. Η αρχαϊκή ονομασία της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Είχαν στείλει τον Κλέαρχο. Ναι. Ένα Σπατιάτη αδίστακτο, ο οποίος στραγγάλισε τους, όταν πήγαινε εκεί, ως διοικητής, στραγγάλισαν τους πλούχοντες της πόλης και δίμευσαν την περιουσία τους και με αυτά τα χρήματα πήρε μισθοφόρους και ήθελε να γίνει ανεξάρτητος διοικητής του Βυζαντίου. Εξηγέρθηκε όλα όσοι του Βυζαντίου. Σπαρτιάτης. Ναι, Σπαρτιάτης. Λοιπόν, πρώτη απικία του Σπαρτιάτων του Βυζαντίου. Όχι, ήταν παγιά απικία ελληνική. Απλά προσπάθησε αυτός να την κάνει ανεξάρτητη. Εξηγέρθηκε ο κόσμος. Ποια απικία? Το Μεγαρέ. Λοιπόν, και έστειλε ο επίσημος, η κυβέρνηση της Σπάρτης έστειλε στρατό εναντίον του και τον νίκησε. Mm. Νίκησαν τον μισθοφόρο του βασικά, του Κλέαρχου. Ο Κλέαρχος τι έκανε, κατέφυγε στον πρίγκιπα Κύρον τότε. Και εκεί είναι ο άνθρωπός του. 403 είναι αυτό περίπου. Λοιπόν, το 401 τώρα, ο Κύρος, ο πρίγκιπας Κύρος, είχε πεθάνει ο πατέρας Αρταξέρξης, και ξεκίνησε ένας εφήλιος πόλεμος μεταξύ δύο αδερφών, του Αρταξέρξη, του νεότερου και του Κύρου. Ναι. Λέγε. Ναι, ναι, λοιπόν, ο Κύρος μάζεψε στις Σάρδης. Αρταξέρξη, του νεότερου και... του Κύρου. Κύρου, δηλαδή, Κύρος. Κάπα ύψιλο ρο... Ο Κύρος ήταν αδερφός με τον Αρταξέρξη. Ναι, αδερφός. Δηλαδή και ο Πάρη Σάρτη. Αφού δεν έχουν πει ότι ο κύριο είναι. Σούπα, είναι πρίγκιπα. Ήταν δύο πρίγκιπε. Σούπα, μεταξύ του. Φίλο πόλεμο. Δεν τον είχαν φέρει από Ελλάδα τον κύριο. Όχι, ήταν σε Σάρτη αυτό. Είναι αργιό του Δαρίου. Ναι, όχι του Δαρίου, του Αρταξέρξη. Του πρεσβύτερου. Λοιπόν, ήταν σε Σάρτη. Και σε Σάρτη, στη Μικρά Ασία, μάζεψε 13.000 Έλληνε μισθοφόρου. Ναι, αυτό που το... Μύρι πάει να πει 10.000 η κάθοδος των μυρίων. Αυτή ήταν περισσότερη, ήταν 13.000. Η Σπάρτη είχε στείλει, η Σπάρτη η οποία ήταν επισήμως, είχε στείλει τον Χειρίσοφο επισήμως, ως επίσημο στρατηγό. Να στηρίξουν τον Κύρο. Ναι. Και ο Κύρος είχε επίσης τον εξόριστο Κλέαρχο. Ο Κλέαρχος αυτός που ήταν στο Βυζάντιο, εξόριστος πλέον, είχε γίνει και αυτός διοικητής των μισθοφόρων. Είχε το δεξιό. Ναι, σπάει. Η δεξιή θέρια, μάλιστα.
Λοιπόν, τότε προχωράνε. Προχωράει ο στρατός από τη Σάρδης, τη 13.000. Ο Τυσαφέρονης, ο σατράπης, είχε πάει μαζί με τον Αταξέξινο όμως. Πρόδωσε τον Κύρο. Ήταν φίλοι αρχικά για να καταστρέψουν την Αθήνα. Μετά ο Τυσαφέρονης προδίδει τον Κύρο και πάει με τον Αταξέξινο, με το δικό του στράτευμα. Λοιπόν, αυτός ο εφήλιος γιατί έγινε, αν έπιανε δηλαδή ο Κύρος, τι ήθελε να κάνει. Παιχνίδια εξουσίας. Όχι, σε σχέση με την Ελλάδα. Κάτι που σοπαίδωνε. Ναι, μάλλον θα σου πέρα. Κατακτούσε. Ναι. Ενώ ο άλλος από τα ξένα. Ο Κύρος ήταν φίλος με τη Σπάρτη εκείνη την περίοδο. Ήθελε να ισοπεδώσει την Αθήνα. Την Αθήνα βασικά, ναι, την Αθήνα. Ενώ ο Αταξέρξης ο δεύτερος. Εάν αναλάβαινε ο Κύρος, να συγγραφεί ένα βιβλίο, ο Κύρος ήταν τρομερά έξυπνος. Ήταν ένας μέγας Αλέξανδρος, θα λέγαμε για αυτούς. Αυτός θα έφτανε την... Όχι, sorry, εσύ είπε τον Κύρο τον Α. Όχι, τον Κύρο τον Α. Το δεύτερο, ο Κύρος ο δεύτερος, ναι. Απλώς σκοτώθηκε. Αυτός ήταν τρομερά έξυπνος. Έχει υπόψη ότι τα λεφτά που πέφτανε πότε στην Αθήνα, πότε στη Σπάρτη, πότε από εδώ, πότε από εκεί, τα διαχειριζόταν αυτός ο πολιτικός ο Κύρος, που έλεγε ότι στο τέλος θα πουλήσει και το θρόνο. Έχει έτσι γίνει. Μέχρι το θρόνο που κάθομαι θα το δώσω μέχρι να κατασταθεί η Αθήνα. Μήπως η Αθήνα. Μήπως ήθελε να ενώσει Περσία και Ελλάδα. Ναι, αυτό ήταν. Εντάξει. Αλλά επέθανε ο πατέρας του, έγινε διπλή της εξουσίας. Ο Αρταξέρξης, ο δεύτερος ήταν αδελφός του. Ναι. Αυτός τι ήθελε. Την εξουσία. Ναι, τι θα έκανε αν έβγαινε. Δεν το λέω. Ήταν εχθρικός πάντως προς όλους τους Έλληνες κυρίως. Παίζανε παιχνίδια. Λοιπόν, λεφτά είχαν, παίζανε παιχνίδια. Η Αθήνα ήταν φτωχή η Έλληνες τότε, μην νομίζεις. Αν εξαιρέσουν την Αθήνα και την Ιωνία, οι άλλοι ήταν φτωχοί, οι πάπτες. Λοιπόν. Τι φτωχή, την κλασική εποχή. Βέβαια. Αν εξαιρέσει την Αθήνα και την παράλληλη της Ιωνίας, όλοι ήταν απένταροι. Yeah. Φτωχοί με κατσίκες ήταν, οι καλύβες ζωές. Εκτός Αθήνας. Και τα παράλληλα της Ιωνία, τα παράλληλα. Αλλά Έφεσος... Σπάρτη ανέκαθε δεν ήθελε χρήμα. Και λίγο ήθελε χρυσό. Και λίγο εικόνευτος κάπως. Όλοι οι άλλοι ήταν... Λοιπόν... λοιπόν, ξεκινάει το στράτευμα του 401 π.Χ. και φτάνουν στα Κούναξα. Συγγνώμη, οι 13 σύλλους Σπάρτης, αυτός τους μάζεψε να πάει τι, να πολεμήσει ή να φύγουν. Να πολεμήσουν τον αδερφό του. Πού θα πήγε να τον πολεμήσει. Στην Ασσυρία. Ιράκ, σημερινό Ιράκ. Λοιπόν, η μάχη έγινε στο Ιράκ, σε μια πόλη που λεγόταν Κούναξα. Κούναξα. Ναι. Λοιπόν, οι Έλληνες μισθοφόροι νικήσανε δύο φορές στο Περσικό στράτευμα. Νικήσανε στη δεξιά πτέρυγα για τους εχθρούς τους, έγινε και μια δεύτερη επίθεση, ενώ τις Αφέρνες νίκησαν και αυτοί. Ο Κύρος είχε ένα σώμα ανεπίλεκτο 600 Ιππέων, με τους οποίους έκαναν θαύματα με αυτούς τους 600. Τελευταία στιγμή όμως, σαν νικούσαν τη μάχη, σκοτώνεται από έναν Έλληνα μισθοφόρο από την άλλη μεριά. Ποιο σκοτώνει? Ο Κύρος. Στάσου το παιδί μου. Στη μάχη, στα Κούναξα. Αυτός δεν έκανε την κάθοδο μετά. Όχι, ο Ξενοφώντας την έκανα. Στη μάχη της στα Κούναξα. Κούναξα, η μάχη εδώ. Στάσου δύο λεπτά, παιδί μου. Είναι τα δύο δεύτερα. Η κάθοδος των Τυρίων. Ναι, ο Ξενοφώντας την έκανα. Το 13, τι εννοούνε? Γιατί τη λένε κάθοδο? Τότε ξεκινήσαμε με την Ασσυρία να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Λένε κάθοδο ότι φύγαν από εκεί για να πάνε στα παράλια επιστροφή να πάνε στην Ελλάδα. Επιστροφή, ναι. Επιστρέφανε από την Ασσυρία. Από το Ιράκ να πάνε Ελλάδα. Να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Από το Ιράκ στην Ελλάδα ήταν η κάθοδο των Μυρίων. Ναι, είχαν ήδη πάει εκεί να πολεμήσουν. Αλλά χωρίς τον Κύρο. Ο Κύρος θα σκοτωθεί. Σου δόθηκε στη μάχη, βέβαια. Κάθοδο των Μυρίων έγινε με τον Ξενοφώντα. Τον Ξενοφώντα, είχε αναλάβει να σου τώρα. Καλά, ναι, για πού. Λοιπόν, και εντάξει, είχε και ο Αρταξέρξης δικούς του Έλληνα μισθοφόρος. Δεν είχε μόνο ο κύριος μισθοφόρος Έλληνας, είχε και από την άλλη μεριά ένα Έλληνας μισθοφόρος. Ένας από τους Έλληνες μισθοφόρους σκοτώνει τελευταία στιγμή τον Κύρο. Ωραία. Γιατί? Γιατί είχε βγάλει το κράνος του. Είχε κάνει το μοιραίο λάθος. Άστα, μην. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας πρίγκιπας που λεγόταν Αριεύς, που ήταν μαζί με τον Κύρο, πρόδωσε και αυτός και πήγε και αυτός με τον Αρταξέρξη. Δηλαδή το Ρουφιάνος τον πήγε. Λοιπόν, ώστε ξεκινάνε οι 13.000 να επιστρέψουν στα... μέσω Κουρδιστάν. Δηλαδή είναι εδώ το Ιράκ, μέσω Κουρδιστάν Πόντου, Αρμενίας, Αρμενία, Κουρδιστάν Αρμενία Πόντου για να φτάσουν Ελλάδα. Λοιπόν, ο Τυσαφέρνης τους καταδιώκει. Ο σατράπης της Ιωνίας, ο Τυσαφέρνης τους καταδιώκει. Γίνονται κάποιες συμμαχίες και μετά κάνουν, άκου τώρα, κάνουν μια ψευδή συμμαχία. Είμαστε φίλοι, λέει, να έρθουν όλοι εξωματικοί εδώ πέρα.
εκατόναχοι αξιωματικοί, εκατόναχοι είναι λίγο πια, από αξιωματικοί, στρατηγοί και όλοι. Και όλοι αυτοί, καμιά δεκοσαριά άτομα περίπου, σαν κάναν το, σαν ήρθαν για να διαπραγματεύσεις, τους περικύκλωσαν και τους σκότωσαν όλους. Τρομερή απάτη. Ή του Αρταξέρξη. Του, ναι, του στρατηγού του Αρταξέρξη, του Σεφέρνου. Πήρανε και του Κύρου μέσα όσους, αυτούς θέλανε μας. Ναι, τους έτρωσε, όλους τους εξωματικούς, καμία δεκοσαριά. Όλους, κάποιοι... Όλους τους εξωματικούς. Είχε μείνει ακέφαλο ο στρατό. Ναι. Δηλαδή ο στρατό των Ελλήνων. Ναι, είχε μείνει ακέφαλο. Εκτό από τον Κυρίσοφο, τον ένα, τον Σπατιάτη. Ο είχε μείνει πίσω. Λοιπόν, και τότε είχε μείνει ακέφαλο ο μισθοφορικό στρατό των Ελλήνων. Τότε οι Έλληνε. Εντάξει, φυσικά την το πρώτο βράδυ συγχυστήκανε κιόλα. Αλλά σύντομα ψηφίσανε να λάβουν νέο στάδεμα. Να δημιουργήσουν ένα νέο επιτελείο τέλο πάντων από στρατηγού. Και οι δύο αρχηγοί του νέου επιτελείου ήταν ο Ξενοφώντας και ο Χρήσοφος, ο Σπατιάτης. Αυτοί είχαν μείνει πίσω. Ο Ξενοφώντας που βγήκε στη μέση, τι ήταν αυτός. Ήταν ένας αριστοκράτης, Αθηναίος, ρήτορας. Πού ήταν. Ναι, στους μοσοφόρους. Ένας από τους μοσοφόρους ήταν και ο Ξενοφώντας. Γιατί είχε βαθμό αξιωματικό. Όχι, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Ρήτορας ήταν, γνωστός ήταν, γιος πλούσιου. Πλούσια οικογένεια, αριστοκρατική. Είχαν στείλει και Αθηναίοι εκ των Σπαρτιάτων. Ναι, ναι. Λοιπόν. Για να είναι με τον Κύρο. Ναι. Και Πελοποννήσιοι, Αρκάδε, διάφοροι. Μισοφόροι, μα για. Αρκάδε, μισοφόροι. Δεν σκότωσε αρχαιοί. Που λέει. Τι. Τόσοι που είχαν σκότωσε. Πολύ λιγότερου η συμφωνία ήταν. Ναι. Ότι να συναντηθούν στη σκηνή τη Αφέρνη. Να προσχωρήσουν. Δηλαδή να προσχωρήσει ο στρατός με τον μισθοφόρο αφού πέθανε ο κύριος και αυτός τον βασιλιά. Ναι, ναι. Και αυτό του σκότωσε. Ήταν 200, δηλαδή. Αφού είναι αυτό τη μάχη ο Ξενοφώντας και λέγανε μια 200 και αξιωματικού μέσα. Και ανέλαβε χειρίσω όπω με τον Ξενοφώντα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 6 κύριοι στρατηγοί και για μια 200 άλλοι πιο χαμηλό βαθμό. Όλου του φάγανε. Είχε μείνει βασικά κέφαλο. Αλλά μέσα ένα βράδυ τα καταφέραν και πήγαν ένα νέο επιτέλειο. Και ξεκινά το στάδευμα. Γίνονται διάφορε αυσυμμαχίε. Οι Πέρσες στέλνουν αγγελοφόρους και λένε ότι ένας βάραβαρος στρατός θα σας κάψει τα χωριά σας. Ενώ αυτοί στη χώρα τους ήθελαν να πάνε. Και γίνονται διάφορες συμμαχίες, περνούν από τα βουνά του Κουρδιστάν, στην Αρμενία. Εφαλής ήταν ο Ξυλίσοφος. Ο Ξυλίσοφος ή ο Ξενοφώντας, ναι. Σαν στρατηγός. Ναι. Λοιπόν, σαν βοήθεια. Ναι, ναι. Το χειμώνα του 400 το περνάνε στα βουνά της Αρμενίας, πολύ γρήγορο. Κάποιοι πεθαίνουν από κρυοπαγήματα. Λοιπόν, ξεκινώντας το 400 δηλαδή, φτάνουν στην... Μες αρχές του 400 φτάνουν στον Πόντο. Πότε φτάσαν στον Πόντο. Αρχές του 400. Πότε ήταν στην Αρμενία, το 400 ή 30. Η μάχη του Κουστακούναξ έγινε καλοκαίρι του 401. Άρα χειμώνα 401-400 ήταν στην Αρμενία, στα βουνά. Και αρχές του 400, εκεί η Μάρτη, η Ιανουάριο και πέρα, φτάσαν στον Πόντο. Είναι και το γνωστό, είναι και το γνωστό θάλατα θάλατα που ήταν στα βουνά της Γεωργίας. Λοιπόν, φτάνουν εκεί στις Αττικίες. Πού φτάσαν πρώτα, σε ποια. Στην Τραπεζούντα πέρα φτάσαν πρώτα. Mm. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν και πάρα πολλές ελληνικές πόλεις τότε εκείνη την περίοδο. 5-6 ήταν όλες και όλες. Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σαμσούντα. Ναι. Συνόπιοι εκεί πέρα. Μα δεν ήταν πολλοί, ήταν λίγες οι πόλεις τότε εκείνη την περίοδο. Αργότερα χτίστηκαν άλλες πόλεις με τους βασιλείς και από κάτω ήταν ντόπιοι, είχαν Ιθαγενείς. Μετά έγιναν Έλληνες αυτοί. Ξεχνιστήκαν αργότερα στο εσωτερικό του πόλου. Αυτά εκεί ήταν. Όχι, δεν ήταν. Από τη Μίλητο κυρίως είχαν έρθει αυτοί. Από τη Μίλητο. Είχαν έρθει γύρω στο 700 πρόκληση του αυτοί. Από τη Μίλητο. Η Μίλητο ήταν... είναι μια πόλη απέναντι από την Σάμ. Στην Μικρά Ασία, απέναντι από τη Σάμ. Κοντά στη Σμύρνη. Ναι, κοντά στη Σμύρνη. Λίγο πιο νότια. Αυτοί είχαν ιδρύσει 5-6 πόλεις εκεί στην περιοχή του Πόντου. Ναι, αλλά ήταν και πιο πριν νομίζω. 700 πρόκληση, τότε που πάνε περίπου. Τότε. 7ο αιώνα πρόκληση. 700-600. Λοιπόν. Κατάλαβες, δηλαδή αργότερα χτίστηκαν οι άλλες ελληνικές απηγίες και μετά εξηγήθηκε και το εσωτερικό. Το εσωτερικό ήταν όλο αρμενοειδείς φυλές. Και τι έγινε που φτάσανε στη. Εκεί βοηθήσαν τους Έλληνες, τους βοηθήσανε να νικήσουν τους ντόπιους, τους Ιθαγενείς.
στο εσωτερικό δηλαδή, που ήταν μη Έλληνες, τους βοηθήσανε να... Έτσι. Λοιπόν, βοηθήσανε. Ένας ιερέας, τα έπιασαν κάτι πύλα και αντραπέδευσε ένα πατεώνας. Ένας. Ιερέας, έπιασαν τα πύλα και αντραπέδευσε, τέλος πάντων. Έπιασε τα... Τα πλοία. Ποια πλοία. Κάτι πλοία που είχαν έρθει από το Βυζάντιο, τα πήρα και εξαντραπέδευσε ένας παπάς μόνος του, άφησε τον κόσμο εκεί. Και μετά αποφασίζουν να συνεχίσουν. Παπάς. Το πού από την πόλη, από την πόλη. Ένας ιερέας, πρόδωσε, από τη Λευκά, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τον δρόμο μέσω Παφλαγωνίας, Βυθινίας, όλα τα παράλια. Για να φτάσουμε στο. Ποιος άλλος πρόδωσε. Ποιος άλλος πρόδωσε. Ο στρατηγός του. Α, γεια σας, Γεια σας. Κάτσε, μιλάμε για τον Ξενοφόντα. Ο άλλος που πρόδωσε ήταν και ο στρατηγός των Πλατερεμονίων, ο οποίος πήρε πολλά λεφτά και είπε ότι... Τώρα δεν εμείς καπνίζουμε εδώ, έτσι. Εγώ το ίδιο. Όχι, δεν πρόδωσε αυτός. Ο Χρήστος πέθανε καθοδόν. Είχε πεθάνει από κάποια ασθένεια καθοδόν. Όχι, ο Χρήστος πήρε λεφτά, λέει η ιστορία. Για να νοικιάσει πλοία να του. Ναι, ένα άλλο μαζί με τον ιερέα ήταν εκείνη η κουβέντα. Στην τραπεζούντα έχει γίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Χρυσόφος είχε πεθάνει από κάποια ασθένεια. Σε κάποια στιγμή το στράτευμα. Χρυσόφος. Γράφω. Χρυσόφος άκουσα. Ο Χρυσόφος. Ρο. 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 Δηλαδή ο. Τι κάνει ο. Πού είναι, Χάρη. Εγώ και έχουμε πιει και καμιά 30.000 ώρες. Κυρίσοφος, κάπως έτσι πρέπει. Λοιπόν, και εσύ φύγει ο Χαρακάκος εκεί. Λοιπόν, πέθανε από ασθένεια. Κάποια στιγμή είχε χωριστεί το στράτευμα. Πότε πέθανε ο Χαρακάκος. Εκεί, 400, καλοκαίρι το 400, περίπου. Οπότε τότε ανέλαβε επίσημα. Επίσημα ο Ξενοφόντας πλέον. Ένα διάστημα είχαν χωριστεί πελοπονήσει. Εκεί, στην, κάπου στην Ηράκλεια, στην Πυθινία, κάπου εκεί. Στο... Πριν το Βυζάντιο, πριν φτάσει στο Βυζάντιο. Είχα φύγει από το. Ναι, μετά το μόνο. Πιο δυτικά. Αλλά πάλι στη Μαύρη Θάλασσα. Λίγο πριν φτάσει στο Βυζάντιο. Ναι, ναι. Και σε κάποιο διάστημα χωριστήκαν οι Πελοπόννησοι από τους υπόλοιπους Έλληνες. Είχαν κάποιες μάχες με τους στρατιώτες του Αφέρωνη και μετά ξανενώθηκαν. Στο Βυζάντιο, όταν περνάνε, γύρω εκεί, γύρω στο χειμώνα του 400, τους κλείσαν έξω οι Πελοπόννησοι. Οι Πελοπόννησοι που την ελέγχαν οι Σπάρτιάδες στην πόλη, τους κλείσαν έξω, τους θεώρησαν επικίνδυνους. Κάποιοι από αυτούς πήγαν και σπίτια τους. Ήταν, ας πούμε ότι ήταν 8.000 περίπου. Έτσι. Ορισμένοι είχαν μείνει και στον Πόντο. Ορισμένοι πέθαναν από τα ακραία παγίματα, άλλοι πέθαναν από ψυμαχίας. Και όταν φτάσει στο Βυζάντιο ήταν περίπου 8.000. Από αυτούς οι 3.000 πήγαν σπίτια τους. Διασκορπιστήκανε. Οι 5.000 όμως παραμείνανε όμως. Δηλαδή από τους 13.000 οι 5.000 μείναν ενωμένοι για ένα μεγάλο διάστημα. 8 φτάσαν στο Βυζάντιο και 5 φύγαν μετά το Βυζάντιο. Όχι. 8.000 φτάσανε στο Βυζάντιο. Οι 3.000 φύγανε και μείναν οι 5.000. Οι 3.000 φύγανε για Ελλάδα. Ναι, γιατί. Τι έθεσε πατέρα. Δεν μείναν στο Βυζάντιο. Στην περιοχή του Βυζάντιου, ως μια ενωμένη ομάδα τέλος πάντων. Υπό το Ξενοφόντα. Τους ζυγούσε για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, τότε κάναν και άλλες επιχειρήσεις αργότερα. Κάναν και άλλες επιχειρήσεις. Δεν διαλύθηκαν τότε. Συνεχίσανε για αρκετό μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι τους πήρε αφού τους εξεδίωξαν από το Βυζάντιο. Τους πήρε στην υπηρεσία τους. Ναι, τους 5.000. Παρόλο που μεγαλώνει έξω. Λοιπόν, είπαμε κάποιοι μείναν στον Πόντο, κάποιοι πεθάναν από κρυοπαγήματα στην Αρμενία, άλλοι από ψυμαχίες. Μετά τους πήρε στην υπηρεσία τους. Εκεί γύρω στο χειμώνα του 300 με 399. Ποιος. Την εποχή που πέθανε και ο Σοκράτης. Ο της Σεύτης, βασικιάς της Θράκης. Όχι. Σεύτης τους πήρε. Επιστρέψανε πίσω. Όχι, ο Σεύτης τους πήρε. Επιστρέψανε πίσω. Με τον Σπαρτιάτη, πώς το λένε, που έκανε την πρώτη εκστρατεία. Όχι, είχαν πρώτα πάει στο Θράκη. Τρεις πήγανε, Γιώργο, τρεις πήγανε για Ελλάδα. Τρεις χιλιάδες πριν πήγανε σπίτια τους. Με περίπου τόση. Άλλοι κάποιοι μείνανε Πόντων, άλλοι καθέναν. Ποιος τους πήρε, ο Σπαρτιάτης. Αργότερα, σου πω ποιος τους πήρε. Λοιπόν, πήγανε στην υπηρεσία του Σεύτη. Σεύτη είναι ο βασιλιάς των Ιθαγενών Θράκων. Οι Έλληνες ήταν στα παράλια της Θράκης. Και μαύρη, ρε Βουλγαρία, δες, Ελλάδα. Ποιοι όλοι οι Θράκοι. Ποιοι πήγανε στην υπηρεσία, οι τρεις. Οι 5.000. Οι τρεις πήγαν σπίτια τους, παιδί μου. Σπίτια τους, ιδιαίτερες πατρίδες τους, στα χωριά τους, στα αυτά τους. Με κάποια λεφτά, με κάποια αυτά, κάποια λάχυρα, κάποια αυτά. Κάνα σκλάβο. Δεν ήταν ούτε που μείνανε ούτε ένα χρόνο. Όχι, μείνανε μεγάλο διάστημα. Όχι, σαν ομάδα.
στα περίχωρα του Βυζάντιου. Εκεί φύγανε, αφού του διώξανε. Δεν φύγανε αμέσω. Πήγανε στην υπηρεσία του Σέφη. Ο Σέφη ήταν η Ιθαγενή Θράκα βασιλιά. Όχι Έλληνα, Θράκα. Έτσι. Οι Θράκοι μιλάμε, είναι η από εδώ Βόρεια Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία. Εσωτερικό ήταν οι Ιθαγενεί Θράκε, τα παράλληλα ήταν οι Έλληνε. Ένα από του Ιθαγενεί βασιλιάδε, ο Σέφη, του πήρε στην υπηρεσία του για να απελομίσουν άλλου Θράκε. Είχαν φίλιο πόλεμο αυτοί. Λοιπόν, αυτέ οι μάχε τελειώσαν γύρω στο 400 με 499. Το 399 τότε οι Σπάρτιοι κήρυξαν πόλεμο κατά τη Περσία. Ναι, 399 π.Χ. Επίσης η... Της Περσίας. Τι. Της Περσίας, η Σπάρτη κήρυξε τον πόλεμο κατά της Περσίας. Ναι. Στην Περσία ποιος ήταν. Θα ξέρεις ο δεύτερος, μάλιστα. Ήταν ο βασιλιάς πλέον, μετά τον Αφιλιο πόλεμο. Λοιπόν, επίσης στην Αθήνα είχαν ρίξει... 399 ξεκίνησε πόλεμο μεταξύ Αθήνα και Σπάρτη. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο η υπόψη είχε γίνει, οι Αθηναίοι είχαν ρίξει και τη Χούντα που είχαν βάλει στη Σπάρτη. Λοιπόν, και οι Αθηναίοι επίσης εξόρισαν καμιά 300 υπηκού της Χούντας. Μαζί με τους 5.000, μαζί με τους Πελοποννήσιους, πήγαν και οι 300 Αθηναίοι εξόριστοι της Χούντας. Λοιπόν, ώστε ξεκινάνε, ας πούμε, 6-7.000 Πελοποννήσιοι, Σπαρτιάτες, οι 300 Αθηναίοι και οι 5.000 του Ξενοφόντα. Όλοι αυτοί περνάνε στην περιοχή της Τρίας, της Τροάδας. Και κάνουν αψιμαχίες με τους Σατράπες της Αφέρνη και Φερνάβαζο. Ο Σατράπες Φερνάβαζος ήταν πιο πάνω στη Βυθινία, περιοχή... Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη είναι τώρα. Ναι, οι Σπαρτιάτες είναι λίγοι, οι Πελοποννήσιοι ήταν κυρίως. Οι 5.000... Οι Πελοποννήσιοι, οι μισθοφόροι, οι 5.000. Οι Σπαρτιάτες του Βυζαντίου και αυτοί πόλεμοι. Ένας και αυτοί, και οι 5.000 και οι εξόριστοι Αθηναίοι επίσης. Ας πούμε ένα στράτημα από 11-12.000 στρατιώτες περίπου. Και χάσανε τότε. Όχι, δεν χάσανε. Ο πρώτος αψιμαχίζει. Το πρώτο έτος γίνανε διάφορες αψιμαχίες με τον στρατηγό Θύβρονα. Τους οδηγούσε ο Σπαρτιάτης στρατηγός Θύβρονας. Το επόμενο έτος ανέλαβε ένας στρατηγός που λεγόταν Δερκυλίδας. Αυτός ήταν πολύ πιο άξιος, πολύ πιο έξυπνος. Νίκησε τους Πέρσες και έγινε μια αναποχή. Για κανένα χρόνο. Τότε στην εξουσία βγήκε το 396 π.Χ. Βγήκε στην εξουσία ο τελευταίος ισχυρός βασιλιάς της Σπάρτης. Έτσι. Μετά από αυτόν η Σπάρτη δεν υπάρχει πλέον, είναι ένα σήμαντο κάτι ιδίο. Ο Αγισίλαος. Ο Αγισίλαος ήταν κουτσός στον Αμπόδη και κατά κρύβα δεν θα γινόταν βασιλιάς, αλλά τον στήριξε ο στρατηγός Λίσανδρος, ο παγιός που είχε νικήσει την Αθήνα. Ο Αγισίλαος, ο τελευταίος ισχυρός βασιλιάς της Σπάρτης. Και το 396, μετά από μια μικρή αναποχή, ξαναξεκίνησαν οι μάχες στη Μικρά Ασία. Και στην υπηρεσία τους είναι ξανά οι Πελοποννήσιοι, ξανά οι 5.000. Ναι, οι 5.000. Έγινε μια αναποχή, ίσως μισό χρόνο ίσως. Οι 5.000 του Ξενοφόντα είναι εκεί, οι Πελοποννήσιοι 5-6-7.000. Και ο Αγισίλαος κατάλαβε ότι χρειάζεται και υπηκό και δημιούργησε ένα δικό του υπηκό σώμα εκεί στη Μικρά Ασία. Πήραν και Μικρασιάτες μαζί του επίσης. Εφέσιους, Μιλήσιους. Εξαγόρασαν και δημιούργησε, εκπαίδευσε και δημιούργησε μια από τις πρώτες ελληνικές. Διότι η Νότια Ελλάδα δεν είχε ένα υπηκό. Αυτό δημιούργησε μια από τις πρώτες ομάδες υπηκού από Νότιο Ελλαδίτες. Δηλαδή Θεσσαλία και δεν ήξερα. Κάτι δεν ήξερα. Το υπηκό ήταν από Μικρασιάτες. Μικρασιάτες, ναι. Ή από πουλούσαν. Οι πολλοί Μικρασιάτες πουλούσαν και τα άλογα του. Λοιπόν. Και 500 περίπου. Που η αναποχή ήταν ένα ισχυρό σώμα 500 περιποιητής. Με αυτούς βασιζόταν ο Αγισίλαος. Και το πρώτο έτος γίνονται διάφορες αψιμαχίες. 496. Ποιο πρώτο έτος, αφού άρχισε 399. Εντάξει, είχε γίνει αναποχή που ξαναξεκίνησαν οι τροπαξίες το 396. Λοιπόν, μαζί με τους Πελοποννήσιους του Αγισίλαου είχε ενωθεί ένας δυσαρεστημένος δούκας της Περσίας που λεγότανε... που είχε ένα μικρό σώμα από 200, ο Παφλαγόνας βασιλιάς Κώτης επίσης είχε ενωθεί μαζί τους. Οι Παφλαγόνες είναι Ιθαγενείς πάλι, είναι Ιθαγενείς της Μικράσιας. Βασιλιάς,
ο αυτός ήταν από εκεί. Κώτης, λεγότανε. Κώτης. Κώτης, αυτός είχε ενωθεί μαζί με τους Πελοποννήσιους και ένας Πέρσης Δούκας. Είχε με καμιά 200 γιάννη πίση είχε ενωθεί μαζί τους και του είχε γίνει αξιόλογο στάδευμα. Το 395 είναι καθοριστικό έτος για τις μάχες αυτές. Στην περιοχή των Σάρδεων, δηλαδή ο Πελοποννησιακός στρατός κόντεψε στην πρωτεύουσα, στις Σάρδες. Έτσι. Αυτό πού είναι οι Σάρδες, πού Σάρδες. Οι Σάρδες ήταν η πρωτεύουσα, ήταν στο... Όχι, είναι στο, ας πούμε, ας πούμε, Ηράκλειο τώρα. Εκεί που είναι η Σμύρνη, πού είναι η Σμύρνη. Τι. Λοιπόν. Τι που είναι η Σμύρνη. Σμύρνη, Σμύρνη. Είναι η Σάρδη. Όχι, η Σμύρνη. Στο ύψος που είναι η Σμύρνη, στο ίδιο μήκος, ας πούμε ότι... Μια γράμμη αξιά. Αυτή είναι η Μικρά Ασία, έτσι. Η Σμύρνη είναι εδώ στο κέντρο, περίπου. Τα νησιά εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι περίπου 60-70 χιλιόμετρα κάπου εδώ. Ποια. 60, η Σάρδης. Η Σμύρνη είναι εδώ, η Σάρδης είναι εδώ. Η Σάρδης δεν είναι η πρωτεύουσα του... Της επαρχίας της Λιδίας όμως. Μπράβο. Του Τσεφέρνου. Της Ατραπίας. Της Ατραπίας του Τσεφέρνου, η Λιδία. Η Λιδία πες είναι αυτόν, αυτή η επαρχία εδώ πέρα. Ωραία. Δεξιά, ποια ήταν το πρώτο. Σάρδης. Σάρδης. Ή ποιο είναι. Σμύρνη. Σμύρνη. Δεν τη λένε Σμύρνη τότε. Πώς τη λέγανε το. Όχι, εκείνη την περίοδο ήταν ακατοίκητη εκείνη την περίοδο. Είχαν κατασταθεί από λιγούς. Η Μίλητος δεν ήταν. Η Μίλητος είναι πιο νότια, είναι κάπου εδώ. Πέραν τύπου τη Σάμο. Αυτό είναι πέραν τύπου τη Χίον η Σμύρνη. Η Σάμος είναι εδώ, ο Χίος είναι εδώ και η Σάρδης είναι εδώ. Ωραία, κοντέψανε στα περίχωρα της πόλης. Ναι, ο Τισαφέρνης είχε πάρει τρομερές ενισχύσεις από την Περσία, από τον Αταξέρξη. Τη Τισαφέρνης είναι ο Σατράπης. Χρόνια τώρα. Από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου τώρα. Είναι ήδη καμιά 20 χρόνια Σατράπης. Αυτό είχε πάρει τρομερές. Πέρασε από το Περσικού κράτος, ποια ήταν. Περσέπολης. Περσέπολης. Πολύ μακριά, Περσέπολης. Εντάξει, πολύ μακριά από εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν. Είχε πάρει τρομερές ενισχύσεις. Αναφέρονται, μιλάμε για 50.000 πεζικό. 6.000 ηκτικών κτλ. Τρομερό στάδιο είχε πάρει. Και διαλέξανε μια σχετικά ανοιχτή περιάδα κοντά στις πόλεις. Για να γίνει. Αξιέρεση είχε περιάδα. Όχι, ότι σε φέρνει, σε φέρνει, ο Σατράπη. Σε φέρνει, είχε πάρει ενισχύσει. Κατ' εντολή του Αγκαρτιού. Φυσικά, αφού είχε γίνει όλο ο πόλεμο. Ο ένα απαντάει στον άλλον να φύγει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Και στήσανε ενέδρα. Είχαν στήσει μια ενέδρα. Ποιοι. Οι σπατιάτε. Βρήκανε κάτι. Κάτι σαν. Πετρώματα, σαν πετρώματα θάμνου μια περιοχή που δεν φαίνονταν εκεί πέρα. Είχαν στήσει μια νέα από καμιά χίλιου περίπου στρατιώτε. Mm. Πιθανόν να ήταν και ξενοφόντα ανάμεσα σε αυτού του ενεδρεύοντε. Και σαν περνούσαν το στάδεμα, γίναν κάποιε συμμαχίε. Μετά γίνεται μια τακτική μάχη και έρχονται από την πίσω μεριά σε αυτή την ενέδρα. Και διαλύουν εντελώ το πέσικο στάδεμα. Και σκοτωθεί γύρω στου 6.000 Πέρσε. Συγγενή μάχη. Λοιπόν, η μάχη αυτή ήταν αφορμή να εκτελέσουν τον Τισαφέρνη, τον Σατράπη. Είχε... Μάλιστα, ο ίδιος είχαν αναφέρει στον... Έχασε τον Τισαφέρνη. Τη μάχη την έχασε και ήταν και αφορμή κιόλας. 396. 395 το καλοκαίρι. 395, η μάχη στις Σάρδες. Καθοριστική μάχη. Λοιπόν, είχαν ήδη πληροφορηθεί ο Αρταξέρξης ότι ο Τισαφέρνης, ο Σατράπης του, είχε τάσεις επαναστατικές. Είχε πάρει πολύ αέρα, τέλος πάντων, και ήθελε να γίνει εξάρτητος σαν τράπεζα. Είχε ήδη πληροφορηθεί γι' αυτό. Η ήττα του αυτή έξω από τη Σάρδης ήταν η αφορμή που ήθελε να τον εκτελέσουν. Mm. Στέλνουν. Το αγκαλίζω στον Πάριο, στο Ελουτράτο. Στο. Στο Ελουτράτο. Στο αγκαλίζω στο Ελουτράτο από τη Σαφέρνη και στέλνουν ένα νέο σαν τράπεζα. Γυμνό, αόπλο. Ναι, ναι. Γιατί τον βρήκαν ευκαιρία και στέλνουν μετά ένα νέο σαν τράπεζα, τη Θαύστη, να αναλάβει τον πόλεμο, να συγγύσει τον πόλεμο. Τη Θαύστη λεγόταν. Ένα νέο σαν τράπεζα. Λοιπόν, μετά συνεχίζει ο πόλεμος πάνω, στην άλλη επαρχία, που ήταν ο Φαρνάβαζος. Καταλάβανε. Όχι, οι μάχοι τους νικήσαν έξω από την πόλη, δεν καταλάβανε την ίδια την πόλη, στα περίχωρα της πόλης. Λοιπόν, μετά κινηθήκανε πάνω, βόρεια, νίκησαν τον Φαρνάβαζο σε διάφορες μάχες, καταλάβανε ένα χωριό που λεγόταν Καβί. Καβί λεγόταν ένα χωριό που είχε... Ποια είναι η πάνω επαρχία? Yeah, εδώ Ελισπόντια Φρυγία. Είναι η Λιδία και η Ελισπόντια Φρυγία. Ήταν οι δύο επαρχίες, εκεί γινόταν ο πόλεμος. Λοιπόν. Περιορίζεται και σε αυτές τις δύο επαρχίες ο πόλεμος. Λιδία
Λυδία και Λησπόντια Φρυγία. Αυτές λεγόταν Σατραπή. Η Σατραπία. Η καθημερινή ήταν πιο μεγάλη στην Ελλάδα. Όχι, σαν την Πελοπόννησο να πες. Όχι πιο μεγάλη. Σαν την Πελοπόννησο. Πες μια Πελοπόννησο ή μια άλλη Πελοπόννησο και πάνω. Λοιπόν. Και φτάσαν εδώ πέρα, σε ένα χωριό που λεγόταν Καβή, είχαν μπει μέσα εθνιδιαστικά, νικήσαν τους Πέρσες, πήραν τα λάφυρα και δραπέτευσε με τη ζωή του ο Φαρναβαζός. Μόλις κατάφεραν να γλιτώσει από τη μάχη. Εκεί κάνουν το μερίο λάθος οι Σπαρτιάτες όμως. Δεν έδωσε λάφυρα στους συμμάχους, μην ξεχνάνε ότι είχαν 3.000 παφλαγόνες, υπό τον βασιλιά Κώτη. Ήταν και ο Πέρσης Ζούκας με τους 200, οι πείς του. Αυτοί δεν πήραν ένα σέντ από τα λάφυρα. Βρήκανε χρυσό εκεί. Ναι, χρυσά βρήκανε. Είχαν αποσκευές, είχαν λάφυρα και αυτά. Οι Σπαρτιάτες λέει δικά μας μόνο. Εσείς. Έτσι είσαι, λέει ο Κώτης. Και το ίδιο κάνει και ο Δούκας. Έτσι είσαι. Και τα βρήκανε τώρα τα ξέξι. Και προσπέρασαν στην Πεσία. Ώστε χάσανε ένα λόγω απληστίας, χάσανε ένα τρομερό στάδεμα. Το 20%. Ναι. Είχε γεροδικήσει. Τι. Η Αθηνά έφυγανε. Όχι, η Αθηνά τώρα θα ρίξει. Μόνο Κώτης. Ο Κώτης και οι Πέρσες, οι 200 του Πέρσης, του αυτού του Δούκα. Λοιπόν, και είχε και ερωτική σχέση ο Αιγυσίδας μαζί με τον Πρίγκιπα, αλλά τέλος πάντων. 395. Είχε ερωτική σχέση. Με τον γιο του Δούκα. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Για αυτό τα αδελφία. Πότε έγινε η μάχη στη. Στο Καβί. Εκεί 395. Στο Καβί. Καβί, 395. Αυτές ήταν οι δύο πιο σημαντικές μάχες, οι Σάδες και καλή. Λοιπόν, το επόμενο έτος. Πλήρωσε τον τεχνό του, έφυγε. Έφυγε. Λόγω των λαφύρων, λόγω απληστίας. Λοιπόν, το επόμενο έτος, το 394, σκεφτήκαν το εξής οι Πέρσες. Να στείλανε χρήματα. Πολλά χρήματα. Στους Σπαρτιάτες. Όχι στους Σπαρτιάτες. Στους Αθηναίους. Στους Κορίνθιους. Τους Αργίους. Για να κηρύξουν τον πόλεμο κατά τη Σπάρτη. Το χέρι. Και τη Σίβα και των Θηβαίων. Ώστε γίνεται ένα συνασπισμό Θηβαίων, διωτών δηλαδή, Αργίων, Κορινθίων, Αθηναίων. Και ποιοι άλλοι είναι. Πελαπονίου. Ναι, λοιπόν. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται. Το 394 τώρα, το επόμενο έτος. Η Σπαρτιατική εμπροστοφυλακή, ο Αγισίλος τον πληροφόρησε τον Αγισίλα ότι έγινε και φεύγοντας είπε με νίκησε λέει ο Περσικός Δαρικός λέει. Τα βέλη είχε πάνω στο Δαρικό ένα βέλος οργανισμένο πάνω. Και με νίκησαν τα βέλη λέει, αλλά όχι τα βέλη τα πραγματικά, τα βέλη του Δαρικού λέει, με νίκησαν. Λέει. Και ξεκινά ο Αγισίλαος μέσω Θράκης. Το υπερνά από εδώ που ήταν, έτσι εδώ είναι η Ελλάδα, έτσι. Το Βυζάντιο εδώ ξεκινά από εδώ. Όλη τη Θράκη να κατεβεί κάτω εδώ. Η εμπροστοφυλακή της Σπάρτης και των Πελοποννησιακών συμμάχων τους νικάνε τους εχθρούς τους στη μάχη στην Εμαία. Η εμπροστοφυλακή, ο Αγισίλαος, ερχόταν, δεν το έκανα καλά το χάρτη τέλος πάντων. Αυτή είναι η Ελλάδα. Από την Περσία πήγε στην Εμαία η μάχη. Όχι, περίμενα. Αυτή είναι η. Έτσι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, ο Αιγυσίλος ξεκινάει με το στάδεμά του από εδώ, από τη Βυθινία, Ελισπόντια Φρυγία και ξεκινάει μέσω Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, να πάει κάτω εδώ. Η εχθρή ήταν περίπου σε αυτήν την περιοχή. Η εμπροστοφυλακή τώρα, η εμπροστοφυλακή, το στάδεμα που είχε μείνει πίσω δηλαδή, που δεν είχε πάει στη Μικρασία, ξεκινάει και τους πολεμάει εδώ, δηλαδή, στην Εμαία. Νίκησανε και φύγανε αυτοί, ας πούμε. Όχι, δεν νίκησαν. Νίκησαν απλά μία μάχη στην Εμαία. Αλλά δεν τελείωσε ο πόλεμος. Ποιο. Τι λέει να πούμε τώρα. Ποιο. Στην Εμαία. 394 τώρα. Προς το φυλακή πιανού. Της Πελοποννησιακής Συμμαχίας. Σπαρτιατών, Σικιονών, Μεγαρίτων και κάποιων άλλων συμμάχων. Αρκάδων και κάποιων άλλων συμμάχων. Νίκησε τους εχθρούς εδώ στην Εμαία. 394. Λοιπόν, και περίπου την ίδια εντωμεταξύ ο Αγισίλαος επιστρέφοντας από εδώ νίκησε και τους Θράκες και τους Θεσσαλούς που ήταν εφηβιανίων. Τους Ιθαγενείς Θράκες και τους Θεσσαλούς. Λοιπόν. Mm. Και πριν φτάσει ακριβώς εδώ, περίπου εδώ, είχε γίνει μια τρομερή, ήταν η μάχη με την οποία κατάρρευσε η Σπαρτιατική αυτοκρατορία, άντεξε περίπου 12 χρόνια. Ξεκίνησε από το 405. Αλεύθερα. Όχι, όχι.
Ξεκίνησε το 405 από την αμαχία της Εύος Ποταμούς, που είχαμε πει. Και τελείωσε με μια άλλη αμαχία, το 394, την αμαχία της Κνίδου. Μπράβο, όταν σε έκανε σώμα πέραν την Κό και την Ρόδο. Λοιπόν, εκεί πέρα βρισκόταν ο Πελοποννησιακός τέλος υπό τον Πίσανδρο, τον γαμπρό του, γαμπρός του Αγισίλαο. Αυτός είχε τον... Λοιπόν, εδώ πέρα ήρθανε τώρα, άκου τώρα, οι Πέρσες πέφτει ξανά το χρυσάφι της Περσίας. Και έρχονται Φίνικες, Κύπροι, του Ευαγόρα. Το πρώτο χρυσάφι δεν έπιασε εδώ. Έπιασε, πώς δεν έπιασε, αφού έγινε η μάχη της Νεμαίας. Έγιναν οι μάχοι της Νεμαίας. Σκοτωθήκαν πολλοί κόσμοι. Εμείς φύγανε από τη Μικρασία, αυτό εννοείς. Όχι, ναι, φύγανε αλλά πήγαιναν εδώ. Έγιναν ήδη μια μάχη πριν φτάσει αυτός, πριν επιστρέψει. Έτσι ήταν η Σπαρτία. Έγιναν εδώ μια μάχη νίκησα στη Νεμαία. Έγιναν τρεις μάχες. Η μάχη της Νεμαίας εδώ. Ναι, το πρώτο χρυσάφι υποχρέωσε τους Σπαρτιάτες να πάει στην Ελλάδα. Αυτό θέλω. Ναι, ναι, ναι. Η Νεμαία νίκησαν οι Σπαρτιάτες μεν. Μετά γίνεται η δεύτερη μάχη. Η ναυμαχία της Κνίδου. Το ίδιο τότε, το ίδιο, 414. Γίνανε τρεις μάχες τώρα. Mm. 414. Καθοριστικές. Νεμαία νίκησαν οι Σπαρτιάτες. Στην Κνίδων όμως έρχονται Κύπροι. Πληρωμένοι καλά. Φίνικες, Αιγύπτιοι, Αθηναίοι εξόριστοι του Κόνωνα. Ο στόλος που είχε, τα πλοία που είχαν τραπετεύσει από τους Εύγους Ποταμούς 405 με τον Κώστα τον Κόνωνα είχαν πάει στην. Κύπροι, Αιγύπτιοι και Αθηναίοι. Ναι, και Αθηναίοι. Εναντίον των Σπαρτιατών. Λοιπόν, καθώς ήταν πολύ περισσότεροι από τους Σπαρτιάτες, τους νίκησαν με μεγάλη ευκολία στην Κνίδο. Με αυτή τη μάχη εδώ, κατάρρευσε, τελείωσε για πάντα η πλοία. Ουσιαστικά τελείωσε η πελοποννησιακή αυτοκρατορία. Άνοιξε λίγο περισσότερο να πάει μέχρι τα Λεύθερα, αλλά ουσιαστικά τελείωσε τότε. Λοιπόν, τότε φτάνει ο Αγισίλαος τότε. Τι θέλεις. Λοιπόν, ακούς. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά που έγινε ναυμαχία στην Κνίδο, φτάνει ο Αγισίλαος με τα στρατεύματα. Εδώ. Όλο το στρατό με κάσει, το στέλνει εδώ. Τον παίρνει μαζί του και φτάνει εδώ. Και φτάνει στην Κορώνια. Mm-hmm. Στην Κορώνια φτάνει. Η Κορώνια είναι ένα χωριό της Βιωτίας, κοντά στη Θήβα. Καλά, είχαν στόλο καλό της Παρτιάς. Όχι. Αλλά βασικά είχαν, ας πω, είχαν καμιά δεκαριά πλοία στο Γήθιο μόνο, τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι ήταν οι κορίθοι τα βασικά. Ναι. Οι κορίθοι, οι Σικιονοί και αυτοί δεν είναι. Λοιπόν, οι οποίοι και οι κορίθοι πήγαν και εδώ πέρα. Λοιπόν, οι κορίθοι ήταν με πλάνη. Ναι, είχαν πάει με πλάνη παιδιά. Άρα φτιάχνει οι κορίθοι, τι περιμένεις τώρα, τίποτα δεν είναι. Οι Σικιώνα μόνο και 10 πλοία που ήταν στο Γήθιο, δεν είναι τίποτα δεν είναι ουσιαστικά. Και τα Μπέγαρα. Λοιπόν, τώρα γίνεται η τρίτη καθοριστική μάχη στην Κορώνια. Το ίδιο έτος. 304, είναι τρεις μάχες, η μάχη της Νεμαίας. Τρεις μάχες είναι. Και μία λαμαχία. Με την αμαχία είναι οι τρεις. Πρώτη είναι η μάχη της Νεμαίας που νικήσαν Σπαρτιάτες, οι οποίοι στο φυλακή. Δεύτερη είναι η αμαχία της Κνίδου. Και τρίτη είναι η μάχη της Κορώνιας. Τρεις μάχες. Και από πού? Αυτή που ήρθαν εδώ είναι η μάχη, όταν ήρθαν εδώ πέρα. Όχι, αυτό το προηγούμενο έτος, 395, προηγούμενο έτος είναι αυτό. 395 είναι τρεις μάχες. Μάχη της Νεμαίας, της Κνίδου η δεύτερη, η ναυμαχία και μετά η μάχη της Κορώνιας. Κορώνιας. Στη μάχη αυτή νίκησαν οι Σπαρτιάτες, αλλά δεν καταφέραν να νικήσουν τους πολιούς τους Θηβαίους. Οι Θηβαίοι είχαν νικήσει αυτούς που ήταν απέναντί τους. Προσπαθήσαν οι Σπαρτιάτες, αλλά πάλι δεν καταφέραν να νικήσουν. Ο Αγισίλαος ο ίδιος πληγώθηκε. Πληγώθηκε στη μάχη. Και παρόλα αυτά είχαν ένα σώμα από καμιά ογδονταριά Θηβαίοι είχαν καταφύγει σε ένα ναό. Και τους άφησε ζωντανό. Είπε ο Αγισίλαος, αφήστε τους. Είναι μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που οι Σπαρτιάτες χάρισαν κάποιον κάτι. Οι Σπαρτιάτες ήταν απατεώνες. Λοιπόν, είναι αυτές οι τρεις μάχες. Λοιπόν, ώστε ουσιαστικά κατάρρευσαν οι Πελοπόννησοι οι Σπαρτιατικοί αυτοί. Περιοριστήκαν μόνο στην Πελοπόννησο. Ουσιαστικά οι. Λοιπόν, το επόμενο έτος τώρα. Α, και με τη μάχη της Κορώνιας το καλοκαίρι του 394, οι Μύριοι ήδη αλλοιούνται. Ο Ξενοφώντας λέει αρκετά. Αρκετά, είμαστε από το 401, λέει, είμαστε 7 χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο πολεμάμε, αρκετά. Διαλύεται το σώμα. Και πάνε σπίτια τους. Πότε τώρα. Τότε. Μετά το καλοκαίρι του 394 διαλύεται το σώμα των Μύριων. Δηλαδή οι 5.000 έρευνε. Οι Μύριοι πολεμούσαν με τους Σπαρτιάτες μια ζωή. Ναι, ναι, από το 401 μέχρι το 394, 7 χρόνια. Εντάξει, αρκετά. Δεν τους πληρώνανε μάλλον. Άλλοι ήταν πληγωμένοι, άλλοι γελάσανε, άλλοι
Άμα σταμάτησε να πέφτουν τα λεφτά. Σίγουρα. Λοιπόν, ο Ξενοφώντας τώρα. Ο Ξενοφώντας τώρα. Τον εξορίστηκε από την Αθήνα. Όταν έγινε αυτή η συμμαχία, όταν έπεσε ο χρυσός της Πεσίας και συνασπιστήκαν όλοι αυτοί αντίον της Σπάρτης, τι έκανε το Ξενοφώντα. Ο Ξενοφώντας λέει είναι με τους Σπαρτιάτες, είναι προδότης της πατρίδας. Δήμευσαν την περιουσία του και τον καταδίκασαν εις ειρήνη, θάνατο. Έτσι. Οι Σπαρτιάτες για τον ευχαριστήσουν για τις υπηρεσίες τους, του χάρισαν μια ανέκταση. Ποιο δίμευε στην περιουσία του. Οι Αθηναίοι, Αθηναίοι. Πού έμενε ο Ξενοφώντας. Ήταν Αθηναίος, δεν περίμενε. Αθηναίος ήταν, αλλά είχε γυρίσει πόλεμο. Δίμευσαν την περιουσία του στην Αθήνα. Ναι, Αθηναίος ήταν. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Λοιπόν, του έδωσαν μια περιοχή κοντά στην Ηλία που λεγόταν Σκυλούντα. Μια περιοχή, ένα νεκόπεδο τέλο πάντων. Με μια φάρμα, πόλεμου υπηρέτε. Τα παιδιά του φύγαν από την Αθήνα, ήθελαν να τον βρούνε, έτσι. Να μην του υπάρχουν τίποτα κακό. Και τουλάχιστον δύο παιδιά. Και μέσα. Λοιπόν, και μετά εγκαταστήθηκε στη φάρμα του στη Σκυλούντα, στην περιοχή κοντά στην Ηλία, περιοχή Ηλίας, που ήταν συμμαχική προς τη Σπάρτη. Πήγε πριν τη Σκυλούντα, που του δώσανε πριν τη Σκυλούντα. Όχι, εκεί. Μετά από τον Ασόρα, ήταν εκεί. Εκεί ήταν. Διαλυθήκαν οι άλλοι, πήγαν οι σπίτια του, οι μύριοι, έτσι. Μα, με όσο μισό που είχε μείνει, όσοι ζήσαν, όσοι δεν ήταν άπειροι, όσοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τότε στη φάρμα του άρχισε να γράφει. Okay. Άρχισε να γράφει ισοκρατικούς διαλόγους, τους οποίους είχε να ακούσει καμιά 10 παντεριάν 20 γαριά χρόνια πριν. Εκ μνήμης τώρα. Λοιπόν, άρα φυσικά, ως φυσικό δεν θα είναι ακριβώς λέξη προς λέξη, που να θυμάται μετά από 15-20 χρόνια. Έναν περίπου έγραψε. Λοιπόν, θες να, τώρα θα γράψω, να αναφέρουμε λίγο τίτλους από το συγγραφικό του έργο του Ξενοφώντα. Είχε γράψει το κύριο ανάβασης. Δηλαδή μετά το 304, έτσι. Λοιπόν, κύριο ανάβασης. Κάθοδος στο μερίο. Το ίδιο. Το πούσε Αναστάση. Ναι. Εντάξει. Έγραψε το κύριο ανάβασης μια αναφορά στα γεγονότα που είχε γίνει με τον κύριο και τον Αταξέρξη. Τι άλλο. Μετά έγραψε τα ελληνικά, τα ανακεφαλαία. Είχε γράψει τα ελληνικά. Σωστά. Τι πράγματα έχουν. Τα ελληνικά είναι μια ιστορία. Ακούς... Κύριο ανάβασης πότε το έγραψε. Τότε. Το 304 που είχε πάει στη φάμα του. Έκατσε και έγραφε όλη μέρα. Τα ελληνικά. Λοιπόν, το δεύτερο, ένα βιβλίο είναι αυτό. Το δεύτερο βιβλίο είναι το ελληνικά. Τα ελληνικά είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Θουκυδίδη. Ξεκινάνε από το 1411 και φτάνουν μέχρι το 1462. Όλα τα γεγονότα τα πολεμικά. Άλλο, τι άλλο πράγμα. Πολεμική ιστορία. Μετά έγραψε το Συμπόσιο. Mm. Το Συμπόσιο παρόμοιο με αυτό, κάποιοι λένε πως είναι και καλύτερο του Πλάτωνα. Μπράβο, αυτό είναι βασικά να σου πω. Okay. Άλλο. Πώς είπαμε το Συμπόσιο. Συμπόσιο. Μετά έγραψε ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ Σιμονίδη και Γέλωνα, δικτάτορα της Σιρακουσών. Ακριβώς. Φανταστικό διάλογο φυσικά, μεταξύ του ποιητή Σιμονίδη, της Κέου και του δικτάτορα αυτό. Ποιητή κανείς. Ο ποιητής, ο Σιμονίδης από τους πρώτους Έλληνες ποιητές, ήταν ο Σιμονίδης από την Κέου. Σιμονίδης από την Κέου, ένας φανταστικός διάλογος. Κέου. Ναι, Κέου. Και Κέος. Με τον Γέρονα που ήταν. Με τον Γέρονα, δικτάτορα των Σιρακουσών. Ένα φανταστικό διάλογο είχε γράψει. Α, και λέγεται Ιέρον το έργο. Έτσι λέγεται. Ιέρον λέγεται. Λοιπόν. Το έργο. Ιέρον. Πέμπτο. Είχε γράψει. Και πέμπτο. Ναι, βέβαια. Πολύ έγραψε. Είχε πολύ σιγά φύγει η δουλειά. Είχε ένα χαρτάκι τέτοιο. Περίμενε λίγο. Ναι. Πώς λεγόταν. Είχε γράψει το Κύρου Παιδεία. Κύρου Παιδεία. Ένα φανταστική, μια φανταστική έργο για τον Κύρο τον Α, τον Παγιό, τον πρώτο.
Το Μητριδίδης πες είχε αυτοκρατορία. Πατέρα του κύρου. Όχι, όχι, προπάκου. Είναι ο πρώτος, ο πρώτος. Ο ιδρυτής της μεσικής αυτοκρατορίας. Κύριος Α. Μιλάμε για αυτό. Ιδρυτής της μεσικής αυτοκρατορίας. Ναι, ναι, είδος Α. Κύριο Παιδεία είναι ένα φανταστικό έργο. Πώς έγινε. Το Παιδεία με έτσι λέγεται. Ποιο. Έτσι όπως θέλω να ξέρει τα παιδιά του. Α, παιδεία. Λοιπόν. Υπηκός. Μετάγραψε το Υπηκός έναν εγχειρίο για το πώς να εκφεύγουν. Μετάγραψε το Οικονομικός. Ένα εγχειρίδιο για πώς να χειρίζεσαι τα οικονομικά του κράτους. Ακούς. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Τι είπες. Οικονομικό. Πού είσαι, το έκτο κύριο είναι. Υπηκός. 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 Πώς να εκφεύγουν. Υπηκός. Ναι, υπηκός. Το έβδομο, το οικονομικό. Το οικονομικό. Το υπηκός γιατί. Εγχειρίδιο για το πώς να εκφεύγουν. Πώς εκφεύγουν. Είναι εγχειρίδιο πώ επιβεβαιώνει ο κόσμο. Πώ υπέβουν. Οικονομικό. Ένα εγχειρίδιο για τα οικονομικά του κράτου. Πώ χειρίζονται τα οικονομικά του κράτου. Αγισίλαο. Μια μικρή αναφορά για τα επιτεύγματα του βασιλιά Αγισίλαου. Με τον οποίο ήταν προσωπικοί φίλοι. Έθιμα Σπαρτιατών. Τώρα είχε γράψει... Έθιμα Σπαρτιατών, Αγισίλαος, Οικονομικός, Υπηκός, Κύρο Παιδεία, Ιέρον, Συμπόσιο Ελληνικά, Κύρο Νάβασης. Ποίημα να έγραψε. Όχι, νομίζω όχι. Τώρα και κάποιους άλλους, διαλόγους με τον Πλάτωνα. Νομίζω έκανε και την απολογία, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αν έκανε και μια μορφή της... Την απολογία του Σοκράτη. Νομίζω έκανε και αυτός μια μορφή της απολογίας. Έκανε αρκετούς τώρα, έκανε αρκετούς διαλόγους με τον Σοκράτη, αλλά νομίζω το μόνο που θυμάμαι είναι το συμπόσιο. Δεν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή που λέγονται. Λοιπόν, περίπου αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά τα έγραψα στην εποχή που ήταν στη Σκυλούντα. Τώρα, το 371 μετά Χριστό, γίνεται η μάχη στα Λεύτρα. 371 π.Χ. Γίνεται η μάχη στα Λεύτρα. Λοιπόν, είχαμε πει ότι η Σπάρτη με την αρμαχία της Κνίδου είχε χάσει σχεδόν όλα τα δάφη της, είχε περιοριστεί μόνο στην Πελοπόννησο. Ο Περσικός πόλεμος πότε είχε. Ο. Ο. Η Περσική πόλη. Ποτέ δεν έγινε, με το Μέγα Αλεξάνδρου. Λοιπόν, το 394 με την αμαχία της Κνίδου, η Πελοπόννησο... Στα Λεύτρα που οι Θηβαίοι λήξαν τους Σπαρτιάτες. Να είστε, και αργότερα εντελώς... Μόνοι τους. Βιωτική συμπολιτεία. Με τον Επαμινόν. Ναι, Επαμινόν και τον Πελοπίδα, ήταν οι δύο τόφ. Και τον Παμένη, ο τρίτος, νούμερο 3. Τον. Παμένης. Ο άνθρωπος που εκπαίδευσε είναι το Φίλιππο τον δεύτερο, τον πατέρα του Μέγα Αλέξανδρο. Πέθανε νέος αυτός. Αυτοί οι τρεις. Οι τρεις ήταν οι... Μάλιστα. Λοιπόν, το 371 με τη μάχη αυτή, η Σπάρτη πλέον είναι ένα σήμαντο κρατήδιο. Χάσανε και τη Μεσίνη. Εισβάλλανε στην Πελοπόννησο, αποσπάσανε σχεδόν όλους τους συμμάχους τους, είχε περιοριστεί μόνο στα σύνορα της Λακωνίας και τον Κυθύρο. Και το... Κυθύρο. Λακωνία Κύθερα, μόνο. Ναι, το Γήθιον, η Μεθόνη, η Σπάρτη και κάποια άλλα χωριά γύρω εκεί. Είχε γίνει πλέον ουσιαστικά ένα σήμα των κράτων. Όταν έγιναν οι μάχες στα Λεύθερα, οι Αθηναίοι άλλαξαν. Ξαφνικά τρελαθήκαν, αλλάξαν στάση. Απέναντι στον Ξενοπόντα. Ναι, όχι, απέναντι στη Σπάρτη. Η Σπάρτη, οι Αθηναίοι. Άρχισαν να του αγαπάνε. Ναι, οι Αθηναίοι από τον πρώτο Πελοποννησιακό πόλεμο, 460 π.Χ. μέχρι το 371. Πόσα, 90 χρόνια αυτά. 90 χρόνια περίπου σπαζόντουσαν, δεν μπορούσαν να δουν Σπαρτιάτες. Ξαφνικά όταν έγινε η μάχη στα Λεύτρα, άρχισαν να αγαπάνε τους Σπαρτιάτες. Γιατί ζήλεψαν την ισχύ της βιωτικής συμπολιτείας. Τότε, όταν έγινε αυτό, τότε ανέδεσαν οι Αθηναίοι την καταδίκη προς τον Ξενοφόντα. Και δεχτήκαν να πάει πίσω. Μάλιστα, του επέστρεψαν την περιουσία του και του επέστρεψαν να πάει πίσω. Και επιστρέφει κάποια στιγμή. Χάνει και το χωράφι του στη Σκυλούντα. Γιατί μπήκαν οι άλλοι. Μπήκαν οι Θηβαίοι και οι άλλοι, οι Λύοι και οι άλλοι που είχαν στραφεί εναντίον της Σπάρτης, όλοι αυτοί. Και του παίρνουν το χωράφι. Έφυγε ενώ που φύγει.
Εντάξει, αυτός και τα δύο παιδιά του και η οικογένειά του και οι υπηρέτες του, μόλις που κατάφεραν να δραπετεύσουν, πήγαν στην Αθήνα. Όταν πήγαν στην Αθήνα, κάποια χρόνια αργότερα, το 362, ακούς, τι για το γιο μου τώρα, 362 γίνεται η μάχη της Μαντίνιας. 362. Ναι, 362. Είναι η δεύτερη καθολιστική μάχη. 9 χρόνια μετά. 9 χρόνια μετά. Ο Ξενοφώντας είναι πλέον στην Αθήνα. Ποιοι ήταν εκεί τώρα? Ήτανε... Ναι, εν τω μεταξύ είναι οι Πέρσες. Σκεφτήκανε, είναι συνετό να σωθεί, είναι συνετό να σωθεί η Σπάρτη. Οι Σιρακούσοι επίσης στείλαν στράτευμα. Είναι συνετό να σωθεί η Σπάρτη. Οι Αθηναίοι επίσης στείλαν στράτευμα. Είναι συνετό να σωθεί η Σπάρτη και να μην υπάρχει μια πανίσχυρη βιωτική αυτή. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι η Σπάρτη με την Αθήνα και με στο Βόρειο. Λοιπόν, ουσιαστικά. Η μάχη της Μαντίνιας, στη μάχη της Μαντίνιας, και οι άλλοι είναι οι ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί με τους συμμάχους τους. Όχι, Αρκάδες, Αρκάδες, Ιλίοι, Ευβοίης, Φωκής, Ευβοίης, Φωκής, Λοκρής, όλοι που είχαν βάλει συμμαχία. Θεσσαλία ακόμη. Και την Ένατη Μακεδονία δεν ελέγχαν οι Θηβαίοι ακόμα για την περίοδο. Λοιπόν, Αρκάδες, Ιλίοι, Σικιονοί. Λοιπόν, και γίνεται η μάχη. Στη μάχη αυτή νικάνε. Στη μάχη αυτή έλαβε μέρος, ο γιος του Ξενοφώντα, ο Γρίλος. Ο Γρίλος, είναι Γρίλος. Γρίλος. Ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη, διακρίθηκε εμένα, αλλά σκοτώθηκε στη μάχη. Ήταν, αυτός διοικούσε ομάδα νηφικού, ο γιος του Ξενοφώντα, ο Γρίλος. Και σκοτώθηκε στη μάχη. Ο ίδιος δεν τον έφερε στην περιγραφή της μάχης της Μαντίνιας, επέλεξε να μην τον αναφέρει το γεγονός αυτόν ο Ξενοφώντας, για προσωπικούς λόγους πιθανόν. Και εδώ σταματάνε και τα ελληνικά του, έτσι. Με τη μάχη της Μαντίνιας σταματάνε και το συγγραφικό του έργο. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό, πλέον... στη μάχη αυτή όμως πέθανε ο Απομεινώντας. Ναι. Ναι, δύο χρόνια πριν είχε πεθάνει και ο Πυλοπίδας. Στη μάχη αυτή νικήσαν μεν οι Θηβαίοι, αλλά σκοτώθηκε ο Απομεινώντας. Τρομερό το πλήγμα. Και εκεί άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα και με τον φάνατο του Πελοπίδα και του Παμενώτα και λίγα χρόνια αργότερα και του Παμένη άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα. Ο Παμένη ζούσε. Ο Παμένη ζούσε, ναι. Κάποια χρόνια αργότερα έφτασε ακόμα. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, μετά από αυτό δεν γνωρίζω πολλά. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για το ξέρω. Ποιο νίκησε εκεί. Στη μάχη τη Μαντίνια ή η Θηβαίη. Θηβαίη νίκησε. Αλλά χάσαμε έναν τον στρατηγό του, τον Παμενώτα. Η Θηβαίη νίκησε. Και τι έγινε. Κράτησα τις αποικίες τους παντού. Ναι, ναι. Και το ίδιο. Σπάρτη και παντού. Ναι, το ίδιο, το ίδιο. Βασικά απλά περιορίστηκε μόνο στην Λακωνία μόνο η αυτή. Και ελέγχαν τα υπόλοιπα με τη μάχη της Μαντίνιας. Λοιπόν, λοιπόν, μετά από αυτό δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Πιθανόν να πέθανε από γέρα. Λίγα χρόνια αργότερα θα πέθανε από το γέρας. Αυτός. Αν μιλάμε, γεννήθηκε το 430 και εδώ μιλάμε 460, ήταν ήδη 70 χρονών. Και... Για τα Ξενοφώντα. Ναι, Ξενοφώντα ήταν καμιά 70 χρόνων τότε. Μάλιστα ακόμα ένα-δύο χρόνια, πέθανε και ο γιος του, πάει πέθανε και από μαράζι που πέθανε και ο γιος του στη μάχη. Είχε δύο γιος του. Ναι, είχε δύο γιος του, ένας δεν ξέρω. Ίσως, νομίζω και ο άλλος που λέμε στη μάχη, αλλά δεν πέθανε.